Στην τηλεφωνικό στην Χριστίνα Γιαννάκη, Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας. Κυρία Γιαννάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητή κυρία Σάβα. Λοιπόν, και εσείς επιποδός, κυρία Γιαννάκη, σε σχέση με τους επιδοτούμενους ασθενείς μας στο Ισραήλ, θέλετε να μας ενημερώσετε σήμερα πόσοι είναι σε νοσοκομεία? Αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχουμε τρεις ασθενείς στο νοσοκομείο Σνάιντερ. Έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει γεννήσει και το παιδάκι της έχει υποβληθεί σε μία πολύ μεγάλη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Έχουμε άλλη μία γυναίκα η οποία θα γεννήσει και πάλι το παιδάκι της πρέπει αμέσως να χειρουργηθεί. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα παιδάκι διασωληνωμένο με σοβαρό νεφρωσικό σύνδρομο. Και έχουμε και άλλο ένα παιδί στο Τέλα Σομέρ και μία άλλη που είχαμε, αλλά σήμερα αυτή επιστρέφει με κανονική πτήση. Έχουμε συνεχή έτσι, επικοινωνία από χθες, είχαμε με όλους τους αρρώστους μας και έχουμε και επικοινωνία με τον πρέσβη μας, τον κύριο Κονιλίου, για οτιδήποτε εμείς χρειαστούμε. Αλλά από τις συνομιλίες που είχαμε, οι ασθενείς μας αισθάνονται ασφαλείς στα νοσοκομεία που βρίσκονται. Έχουμε μιλήσει και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα παράπονο όσον αφορά την ασφάλειά τους. Ναι. Ευελπιστούμε ότι έτσι θα συνεχίσουν τα πράγματα για το καλό νομένο συμφέρον των ασθενών μας. Ναι, ακριβώς, κύριε Γιαννάκη, αυτό θα έλεγα ότι όσο έχει κατάσταση υπάρχει αυτή η ασφάλεια, ναι, στα νοσοκομεία. Υπάρχει. Αν γίνει το εκτροχιαστούν ακόμα περισσότερα η κατάσταση. Ναι, υπάρχει περίπτωση όμως, είπαμε ότι είναι δύο παιδάκια που είναι δύο βρέφη που πρέπει να χειριστούν εξού και έχουμε τα βία από. Το ένα χειρουργήθηκε, το άλλο ναι, περιμένει να γεννήσει ναι, για να χειρουργηθεί και το άλλο είναι διασωληνωμένο το παιδάκι. Ναι. Έχετε σε ετοιμότητα τη Air Ambulance, κύριε Γιάννα, και αν χρειαστεί μπορούν να επιστρέψουμε ασφάλεια στην. Ό,τι θα μας πούν, εμείς θα το πράξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πράξουμε. Ναι. Και κυρία Γιαννάκη, έχουμε και ασθενείς που επρόκειτο να μεταβούν σε νοσηλευτήρια. Τώρα δεν έχουμε, τώρα προς το παρόν δεν έχουμε για να μεταβούν, αλλά όπως και να έχει, εμείς, επειδή εμείς είμαστε σε συνεχής έτσι, με όλους τους φορείς που συνεργαζόμαστε, θα δούμε αν κάτι τύχει, θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουμε. Κύριε Γιαννάκη, και σε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ναι. Οι επιδοτούμενοι ασθενείς είναι κυρίως σε νοσοκομεία, σε νοσηλευτήρια του Τελ Αβίβ ή είναι και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ? Ναι, του Τελ Αβίβ. Του Τελ Αβίβ, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα, ναι, και το Σνάιντερ και το Τέλα Σομέρ μέσα στο Τελ Αβίβ. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκη. Σας να χαιρετώ. Καλά. Να είστε καλά.